Θέλει και αυτός κάποιο ερώτημα. Δύο ερωτήματα έχω. Το πρώτο αφορά, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να με ενημερώσει ο Δήμαρχος ή ο κ. Παραμέλιος, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εργολαβία του 5x5 στον Πολυμερό. Διότι εγώ επισκέφθηκα το χώρο. Δεν ξέρω αν βλέπετε από κατάσταση περιβάλλοντος χώρο. Αυτό φαίνεται ολοκληρωμένο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Επίσης έχουν τοποθετηθεί εστίες οι οποίες είναι σαν άκρως επικίνδυνες. Δηλαδή τώρα πάει να κρεμαστεί ένα παιδάκι, θα πέσει. Θα πέσει και θα το πλακώσει. Ο χώρος είναι ανοιχτός, μπαίνει όποιος θέλει. Τι ακριβώς γίνεται, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, ένα αυτό. Δεύτερον, τι ακριβώς συμβαίνει με το κολυμπητήριο. Μετά τη ζημιά που έγινε το καλοκαίρι. Τι θα συμβεί, φαίνεται ότι 2 μήνες από τότε είναι εγκαταλελειμμένο. Είναι προγραμματισμένες μέσα μέχρι και οι διαδρομές. Θα καταστραφούν να μείνουν έτσι. Και γενικά, δεν ξέρω Δήμαρχε πότε πήγα την τελευταία φορά, ο χώρος στο αθλητικό κέντρο, αν εξαιρέσω τελευταία που καθάρισαν έξω από το κλειστό γυμναστήριο μετά από 2 χρόνια, ο χώρος γενικά στον περιβάλλον χώρο του αθλητικού κέντρου έχει εγκατάλειψη. Σε θέματα καθαριότητας. Και ο κύριος Βαρδάρης που ήθελε να συμπληρώσει. Εγώ απλά λίγο μια αφορμή το ερώτημα του κ. Βαρδάρη με τα χαλίκια. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχω ενημερώσει νομίζω και όλους τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων. Και κάναμε τότε μια επεισοδιακή συνεδρίαση, κύριε Δήμαρχε. Καθώς είχα ζητήσει και πήρα όλο το φάκελο μου. Και τότε είχα καταγγείλει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πράγματι υπάρχουν πολλά περίεργα πράγματα σε αυτή τη διαδικασία. Είπα τότε ότι έχουμε ανυπόγραφα δελτία αποστολής. Είπα ότι είχαμε ζυγολόγια τα οποία δεν αναγραφόταν η ώρα. Είπα ότι έχουμε παραβίαση, αλλίωση των όρων διακήρυξης, καθώς δεν μιλούσε καθόλου η διακήρυξη για αποθήκευση αμοχαλίκων και έγινε αποθήκευση. Και βέβαια είχα πει και αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Παγώνα, η κυρία Πατσούρα, ότι ενώ λοιπόν το έργο έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα επιτελέσει ο ίδιος ο εργολάβος, ξαφνικά βλέπουμε υπερεργολάβο και δεν ακολούθηκε η διαδικασία ενημέρωση τεχνική υπηρεσία σε όλα. Από τα φορτηγά, από τα σχετικά, τα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία έπρεπε να προσκομίσει. Τότε κύριε Δήμαρχε. Ναι, και επίσης, ενώ λοιπόν η διακήρυξη έλεγε ότι τα χαλίκια θα προμηθευτούν από τη ΔΕΙΑ, έχουμε και περίπου 15, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πόσα αυτοκίνητα, τα οποία τα ζυγολόγια είναι από ιδιώτη, από έξω. Ζυγίστηκαν έξω. Που σημαίνει ότι αυτά ενδεχομένω θα τα πήρε από κάπου αλλού, γιατί δεν τα πήρε. Δεν μπορεί να τα πήρε από τη ΔΕΙΑ, γιατί ό,τι μπαίνει βγαίνει με ζυγολόγια. Και επίσης, δεν ξέρω, τα ζυγολόγια της ΔΕΙΑΛ έχουν άλλη μορφή τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουν αυτή τη μορφή, δηλαδή έχουν το τιμολόγιο και έχουν και την ηλεκτρονική αναγραφή του τιμολογίου πάνω. Εδώ είχαμε τιμολόγια, ανυπόγραφα, τα υπέγραφαν πολλά ο ίδιος ο οδηγός που έφερε τα χαλίκια υπέγραφε και την παραλαβή, και είχαμε και ζυγολόγια τα οποία δεν αναγραφόταν καθόλου οι ώρες. Όπως αναγράφονται συνήθως σε όλα τα ζυγολόγια. Και αυτά ήταν 2 ξεχωριστά έντυπα. Και υπήρχε απλά μια σφραγίδα που έλεγε ΔΕΙΑ. Τότε λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος, θα τον θυμίσω, μου είπε κύριε Βαρδάρη, το κάνετε ως αντικατασταλισμό στα δικά μας τα χαλίκια που είχα πάει στον εισαγγελέα. Ρίχνουμε λάστιχη στον ανεμιστήρα και αν θέλετε μπορείτε να πάτε στον εισαγγελέα και επίσης όλο είναι νόμιμο. Και τώρα διαπιστώνουμε, κύριε Δήμαρχε, ότι δεν είναι όλα νόμιμα. Προφανώς κάτι έγινε για να μην έχει πληρωθεί ο εργολάβος εδώ και 1,5 χρόνο. Και σας είπα τότε, σας είπα κιόλας, ότι μου πήρε την επόμενη μέρα ο ίδιος ο προμηθευτής τηλέφωνο. Και μου είπε στο τηλέφωνο, κύριε Λαχθάρη, σε παρακαλώ, γιατί εμποδίζετε την όλη διαδικασία για να πληρωθώ. Έχω ανάγκη από λεφτά, θέλω να πληρώσω τη ΔΕΙΑ και κάτι τέτοιο. Ή με είπε και κάτι άλλο, δεν θέλω να το πω όμως τώρα εδώ δημόσια. Πέρα από αυτό, ο άνθρωπος ήθελε δηλαδή να πληρωθεί 1,5 χρόνο. Εφόσον ήταν όλα νόμιμα, γιατί λοιπόν η εργολαβία και τα χρήματα υπάρχουν, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει το κονδύλιο και μετά βγαίνει η δημοκρασία. Λοιπόν, αποδεικνύεται λοιπόν ότι κάτι υπάρχει μέσα σε αυτή την ιστορία, γι' αυτό και δεν πληρώθηκε, γι' αυτό και πάμε στα δικαστήρια για να βγάλει διαταγή πληρωμής και του καθεξής. Αυτά όπως ενημέρωσε γιατί παρακαλώ, θυμίσω τι έχει γίνει τώρα. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.